Λοιπόν, και από τις τελευταίες ώρες έχει ξανανοίξει το πολύ μεγάλο θέμα των περίφημων κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Βλέπουμε τι γίνεται στην Κύπρο με τις ανακοινώσεις της ExxonMobil και της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα όσα, για τα ευρήματα στον στόχο Γλαύκο, στο οικόπεδο 10 της ΑΟΣ. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει όσο λίγοι τα θέματα αυτά, τα είχε χειραστεί ως Υπουργός Ενέργειας, είναι ο βουλευτής Αργολίδας του Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Μανιάτη, τι κάνετε? Γεια σας, κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φαίνεται ότι είναι τα νέα καλά, έτσι? Κοιτάξτε, φαίνεται ότι το κοίτασμα αυτό είναι ένα από τα τρία μεγαλύτερα κοιτάσματα που έχουν ανακαλυφθεί σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία δύο χρόνια. Κατά συνέπεια, είναι ένα χαρμόσυνο γεγονός για την Κυπριακή Δημοκρατία, γεγονός που σημαίνει και γεωπολιτική αναβάθμιση, αλλά και μια προοπτική να ενισχυθούν με πολλά δισεκατομμύρια οι επόμενοι προϋπολογισμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι. Ξέρετε, πάντα όταν ακούμε πολλά λεφτά, αναρωτιόμαστε μήπως είναι λίγο, όχι μύθος, μήπως είναι υπερβολές, γιατί υπάρχει πάντα αυτή η καχυποψία. Όταν ακούμε καλά πολλά δις. Ναι. Και είμαστε επιφυλακτικοί, αλλά ξέρετε, όταν, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα μέτριο κοίτασμα, μικρομεσαίο ας το πούμε, όπως αυτό που έχουμε εμείς στον Πατραϊκό, που βέβαια ο Γλαύκος είναι 5, 6, 7 φορές μεγαλύτερο με φυσικό αέριο, ο Πατραϊκός ας πούμε θα δώσει γύρω στα 4,5 με 5 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Ναι. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα έχει περίπου 20 πατραϊκούς, κατ' ελάχιστον 20. Κατά συνέπεια, μιλάς για αρκετές δεκάδες δισεκατομμυρίων. Κάποιοι άλλοι πιο αισιόδοξοι από μένα και πιο αισιόδοξοι πραγματικά μιλούν για εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Αλλά αυτά, σε κάθε περίπτωση, αναρωτιόμαστε, ξέρετε κάτι. Ναι. Όταν βλέπεις ότι όλα τα κράτη που έχουν υδρογονάνθρακες στηρίζουν την οικονομία τους σε αυτά. Η Μεγάλη Βρετανία, η Νορβηγία, η Δανία, η Ολλανδία, χώρες ευρωπαϊκές που έχουν έσοδα της τάξης των 8, 10, 15% του ΑΕΠ τους έρχεται από υδρογονάνθρακες. Η Ρωσία έχει ας πούμε το 30%, το 40%. Ναι. Η Κύπρος σε λίγο θα έχει πάνω από 20-25% του ΑΕΠ της να προέρχεται από υδρογονάνθρακες. Τότε βλέπει κανείς ότι αξίζει τον κόπο να προχωρήσουν αυτές οι έρευνες. Μπορούμε να πούμε έτσι με μια ασφάλεια πόσο χρόνο χρειάζεται όλα αυτά για να αποδώσουν οικονομικά στην πράξη? Ναι. Κοιτάξτε, η Αίγυπτος πριν δύο χρόνια άλλαξε τα πάντα αναφορικά με το ερώτημά σας, δηλαδή πότε μπορούμε να αρχίσουμε να έχουμε τα πρώτα έσοδα, δηλαδή να ολοκληρωθεί η έρευνα. Όταν ανακαλύφθηκε το κοίτασμα ΖΟΡ στην Αίγυπτο, είναι το μεγαλύτερο της Μεσογείου, mm-hmm. από τα μεγαλύτερα του κόσμου. Το ανακαλύφθηκε το 2017. Μέσα σε δύο χρόνια οι Αιγύπτιοι με την ΕΝΗ, την Ιταλική ENI, την ΕΝΗ, μέσα σε δύο χρόνια τέλειωσαν όλες τις γεωτρήσεις, τις διερευνητικές, διασφάλισαν το κοίτασμα και κατασκεύασαν και τον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου από το κοίτασμα στην Αίγυπτο. Κατά συνέπεια, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, εάν είναι μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά ενδιαφέρεται να τρέξει γρήγορα τις έρευνες, τότε μέσα σε ένα διάστημα 3, 4, 5 ετών μπορούν να αρχίσουν να έρχονται τα σοβαρά έσοδα στα δημόσια ταμεία. Η Ελλάδα σε όλη αυτή τη συζήτηση έχει καμία εμπλοκή, ιδίως στα όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο? Γιατί μου δίνει την εντύπωση η κυβέρνηση ότι ελάχιστα ασχολείται με αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση δεν ασχολείται ελάχιστα. Η κυβέρνηση ουσιαστικά υπονομεύει αυτό που ξεκινήσαμε την περίοδο 2011-2014. Γιατί όμως, τι λόγο έχετε, έτσι να το δούμε λίγο καλοπροαίρετα? Σας ομολογώ, σας ομολογώ και εγώ πάρα πολλές φορές έχω αναρωτηθεί γιατί αυτοί οι άνθρωποι υπονομεύουν μια πατριωτική, μια εθνική προσπάθεια η οποία το μόνο σίγουρο είναι ότι θα φέρει έσοδα στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Μία εξήγηση που έχω δώσει είναι ότι έχουν τις ιδεολειψίες τους.
Αυτό είναι γνωστό. Ήταν, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντα αντίθετος στις έρευνες υδρογονανθράκων για διαφόρους λόγους. Ο δεύτερος λόγος που εκτιμώ είναι ότι φοβούνται τις τοπικές αντιδράσεις των τοπικών παραγόντων του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περιοχή λόγω υποτιθέμενου οικολογικού κινδύνου. Και προκειμένου να μην διακινδυνεύσουν τα κομματικά, τις κομματικές τους ισορροπίες, προτιμούν να πηγαίνει πίσω αυτό το εθνικό καθήκον, να χάνουμε πολύτιμο εθνικό χρόνο και στη μεγάλη ενεργειακή σκακέρα της Μεσογείου να παίρνουν θέση όλες οι υπόλοιπες χώρες, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Κύπρος, η Ιορδανία, και εμείς να παραμένουμε δυστυχώς στα μετώπιστα. Θέλω να σας πω το εξής για να έχουν οι ακροατές μας μια εικόνα. Ναι. Το 2014 με την Κύπρο είχαμε ταύτιση και παράλληλη πορεία. Εμείς είχαμε τρέξει από το 2011 μέχρι το 2014, τρέξαμε, κάναμε έρευνες, προχωρήσαμε, αναθέσαμε, κυρώσαμε συμβάσεις, δημιουργήσαμε τον φορέα, τα κάναμε όλα, και στο τέλος του 2014 είχαμε μια παράλληλη πορεία με την Κύπρο. Η δική μου λοιπόν εκτίμηση ήταν ότι η καινούργια κυβέρνηση που πρόκειται να έρθει θα συνέχισε, θα πιάνε από εκεί τον ύμα, ναι, την παράλληλη πορεία. Εγώ δεν είπα να τρέξουν πιο γρήγορα οι ΣΥΡΙΖΑΙ από τους Κύπριους, όχι, αλλά κάτι που έχει τετραμολογηθεί. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς απέχουμε έτη φωτός. Η Κύπρος έχει κάνει τεκμηριωμένα γρήγορα βήματα, έχει αναβαθμίσει τη γεωπολιτική της σημασία. Βλέπετε ότι οι ενεργειακοί κολοσσοί ενδιαφέρονται πια να επενδύσουν και κυρίως λειτουργούν και ως σοβαροί αποτρεπτικοί παράγοντες για τις προκλήσεις της Τουρκίας. Σε εμάς εδώ να σας δώσω το αντιπαράδειγμα της τραγικής ολιγορίας του ΣΥΡΙΖΑ, η Exxon Mobil μαζί με την Total, δύο κολοσσοί, παγκόσμιοι κολοσσοί, και τα ελληνικά πετρέλαια, τα ΕΛΠΕ, έχουν ζητήσει εδώ και δύο χρόνια δύο από τα οικόπεδα νότια της Κρήτης που είχαμε προκηρύξει το 2014, και ακόμη η κυβέρνηση δεν έχει φέρει να κυρώσουμε στη Βουλή τις συμβάσεις αυτών των δύο οικοπαίδων. Παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον εγώ έχω πει πάνω από 5 φορές από το βήμα της Βουλής, απευθυνόμενος στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σταθάκη, ψάρτες ρε παιδί μου τις συμβάσεις, θα τις υπερασπιστούμε και εμείς. Κάνε ό,τι διαπραγμάτευση θέλεις. Κάνε ό,τι θέλεις με τους συμβούλους σου. Φέρε όμως τις συμβάσεις να εγκριθούν από τη Βουλή, να περάσουν από το ελεγκτικό συνέδριο έτσι όπως προβλέπει ο νόμος, και να εγκαταστήσουμε ενεργειακούς κολοσσούς στην Ελλάδα. Επιπλέον, κύριε Παπαδόπουλο, θέλω να σας πω κάτι το οποίο σχετίζεται με τις τελευταίες προκλήσεις της Τουρκίας. Ναι. Είμαι βέβαιος, θυμάστε ότι πριν έναν-δυο μήνες δημοσιεύτηκαν οι προκλητικοί χάρτες της Τουρκίας που έδειχναν την δική τους ΑΟΣ να φτάνει μέχρι και κάτω νότια από την Κρήτη. Mm-hmm. Αυτό ένας περίφημος κόκκινος χάρτης, ναι, 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 όπου έδειχναν, δηλαδή η προκλητικότητά τους ξεπερνά πια κάθε όριο και προφανώς κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Λοιπόν, έχουμε πει αυτά τα οικόπεδα τα προκηρύξαμε εμείς με δημοσίευση στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κατοχυρωμένα θεσμικά ελληνικά. Αντί λοιπόν, τους το λέω δημοσίως και πολλωστή φορά, να προκηρύξουν αυτά τα ακραία οικόπεδα που είναι στο ανατολικότερο άκρο της Κρήτης, εκεί που οι Τούρκοι είναι ικανοί να σου ζητήσουν, ποιος ξέρει τι είναι ικανός να ζητήσει ο Ερντογάν. Κάνε μια προκήρυξη, βάλε μέσα έναν κολοσσό και άφησε τον, όπως το οικόπεδο 10 της Κύπρου, να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τις τουρκικές προκλητικότητες. Ούτε αυτό δεν έχει. Ούτε αυτό. Λοιπόν, τι να πω. Τα συμπεράσματα νομίζω μπορεί να τα βγάλει ο καθένας. Κύριε Μανιάτη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ομιλία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.